Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και από το κανάλι σας όλους εκείνους τους πολίτες στο βόρειο τομέα που με τίμησαν για ακόμα μια φορά. Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης είναι πρώτος επιλαχών στο βόρειο τομέα. Είναι και οι τρεις είναι στο βόρειο τομέα οι καλεσμένοι μας. Εδώ έχουν δώσει τη μάχη από αντίπαλα στρατόπεδα. Συγχαρητήρια για τον αγώνα, κύριε Ζαχαριάδη. Δύσκολο. Συνεχίζεται. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος. Επίσης στο βόρειο τομέα. Επίσης με ένα άτυχο αποτέλεσμα για τον ίδιο, δέχεται διόρθωση, κύριε Λοβέρδο, υποθέτω. Οι σε επόμενες εκλογές, ναι, ή αυτό μια... επιδιώκεται. Ναι, τώρα, εσείς, κύριε Κουμουτσάκο, με τι ατζέντα κατεβαίνετε σε αυτές τις εκλογές? Αλλάζει κάτι στην προεκλογική, στο αφήγημα? Δεν αλλάζει τίποτα. Οι κάλπες είναι άδειες. Έχουμε μαζί μας μια δυναμική. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια από τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Έχουμε αέρα στα πανιά μας, αλλά δεν έχουμε αέρα στα μυαλά μας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε πολύ προσεκτικά. Όλοι. Όλοι. Σύσσωμο το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάποιοι οι οποίοι... Θα έπρεπε να μην είχαν μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του κόμματος, του κ. Κουμουτσοτάκη, όλοι. Εντάξει. Και όσοι δεν είχαν μέχρι τότε, λέτε... Τα ξεκαθάρισα. Τα θέματα, λοιπόν, εμείς θα πάμε, εμείς θα πορευτούμε έτσι. Στόχος μας παραμένει στρατηγικός η αυτοδυναμία. Δεν είναι μια επιδίωξη εγωιστική. Είναι μια επιδίωξη εθνική. Σε αυτή τη συγκυρία, τη διεθνή, την περιφερειακή, την εσωτερική, η αυτοδυναμία είναι πραγματικά εθνική ανάγκη, διότι χρειαζόμαστε στιβαρή διακυβέρνηση, γρήγορες αποφάσεις, γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δηλαδή, η πορεία της χώρας εξαρτάται από την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Εξαρτάται από την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και την ορθή ανάλυση των καταστάσεων που θα έχουμε μπροστά μας. Έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι ο δρόμος δεν είναι σπαρμένος με ρόδα. Θα υπάρχουν πολλά αγκάθια, υπάρχουν και εκκρεμότητες που πρέπει να διορθωθούν, όπως το έχουμε ορίσει. Και στο θέμα, ξεκινάω, ας πούμε, με το θέμα της δημόσιας υγείας και στα θέματα της δικαιοσύνης. Είναι μάχες όχι εύκολες, είναι μάχες που απαιτούν μεγάλη νομιμοποίηση, γρήγορες και ορθές αποφάσεις. Μάλιστα. Την αύξηση των μισθών, τα εσείς εθνικά θέλετε θέματα. Θέλετε μόνοι σας, να παίζετε μόνοι σας στο πολιτικό σκηνικό? Καμία τέτοια, ακούστε, επειδή αυτό υπόθηκε και μπήκε στη θέση του πολύ σωστά προχθές ή χθες από τον πρόεδρο του κόμματος. Κοιτάξτε, επειδή ακούστηκε το θέμα της αναθεώρησης, ναι, πιστεύουμε ότι η αναθεώρηση θα πρέπει κάποια στιγμή να την ξαναδούμε. Μάλιστα. Αλλά σεβόμαστε απολύτως και την λογική του ίδιου του συντάγματος και του συνταγματικού νομοθέτη, ότι μια αναθεώρηση συντάγματος για να έχει ρίζες και να αποκτήσει ουσία και πολιτικό περιεχόμενο πρέπει να είναι συνενετική. Δεν μπορεί να είναι επιβεβλημένη. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε την αυτοδυναμία, θα δούμε. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της 25ης... Εκκινή από το 41% η Νέα Δημοκρατία, κύριε Κουμουτσάκο? Όχι, εκκινή από το 0%. Μάλιστα. Το 41% ήταν αυτό που πετύχαμε και έδωσε την πολιτική δυναμική που σας είπα. Ένα πρώτο μεγάλο βήμα προς την αυτοδυναμία ήταν. Λοιπόν, αυτό πρέπει να συνεχιστεί με δουλειά όλων μας, με χαμηλούς τόνους και με επίγνωση της δυσκολίας του εγχειρήματος και του διακυβεύματος. Το βράδυ των εκλογών είχα πει, όταν με ρωτήσαν, λέω, η χαρά μου είναι τόσο μεγάλη όσο και η ευθύνη που αισθάνομαι απέναντι σε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Ναι. Λοιπόν, ναι, χαρήκαμε, αλλά δεν πήραν τα μυαλά μας αέρα. Πρέπει να προχωρήσουμε και σας λέω, είναι μια συλλογική προσπάθεια. Εχθές κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στην Πειραιώς και θα γίνουν κι άλλες, για να βγει ακριβώς αυτή η συνισταμένη της δράσης μας. Και να σας πω και ένα τελευταίο που είναι και μια, αν θέλετε, είδηση. Όλοι. Οι υποψήφοι, γιατί ξανά υποψήφοι είμαστε βουλευτές, θα κινηθούμε σαν να διεκδικούμε στραβό. Στο Άγιο Όρος θα πάτε? άκουσα ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία του ότι θα επισκεφθεί το Άγιο Όρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το διάβασα και εγώ σε μια έγκριτη εφημερίδα σήμερα. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κόψει ποτέ τις σχέσεις με την παράδοση. Ναι. Είμαστε ένα κόμμα λαϊκό. Δεν είμαστε κόμμα λαϊκιστικό. Δεν είμαστε κόμμα λαϊκιστικό. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, γιατί είναι χρήσιμο αυτό να ακούγεται, ότι είμαστε κόμμα πατριωτικό, αλλά όχι εθνικιστικό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι δύο συνιστώσεις της ιδεολογικής μας φυσιογνωμίας, που θα είναι σημαντικές στην πορεία μας προς τις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Κύριε Ζαχαριάδη, τι διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές? Κοιτάξτε, το μήνυμα της προχθεσινής κάλπης είναι πάρα πολύ ισχυρό. Όμως εδώ μιλάμε για μια νέα εκλογική μάχη. Και συμφωνώ με τον κύριο Κουμουτσάκο, η μάχη ξεκινάει
για όλους από το 0. Δεν αγνοώ το προχθεσινό αποτέλεσμα, ούτε το υποτιμώ, αλλά έχουμε μία νέα μάχη κάλπης. Εμείς επιδιώκουμε να πείσουμε τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα με το πρόγραμμά μας. Διεκδικούμε την ψήφο του. Και λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Και γιατί μας το λέγατε και πριν. Σας το λέγαμε. Απλά, πώς μας το λέγατε. Απλά η στρατηγική μας ένα, μια σειρά σημεία. Απλά, άρα δεν μας το λέγατε. Να τελειώσω. Απέτυχε μια στρατηγική που είχε να κάνει με την απλή αναλογική, τις συνεργασίες κτλ. Mm. Και απέτυχε και ρευστοποίησε σε ένα βαθμό και το χώρο μας. Συν τα αυτογκόλ της τελευταίας στιγμής, νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας αδικεί και που αν επαναληφθεί δημιουργεί συνθήκες. Τώρα ασφυξίας. Θα λέτε όλοι το ίδιο. Τώρα, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε. Πρέπει, να λέμε, κιόλας, πρέπει ναι. να λέμε όλοι το ίδιο. Μα δεν λέτε όλοι το ίδιο. Επιβάλλεται να λέμε όλοι τέσσερις το ίδιο. Μέρες που είναι μετά λογικό ένας χώρος, ναι. χώρος ο οποίος βρίσκεται σε πίεση ναι. και σε σοκ να υπάρξουν και τις πρώτες ώρες μια νευρικότητα παραπάνω. Όλοι το έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Το υφιστάμεθα τώρα εμείς. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα κυβερνητικό. Διεκδικεί την εξουσία. Και κυβερνητικά κόμματα είναι αυτά είτε που κερδίζουν τις εκλογές, είτε που δεν κερδίζουν τις εκλογές και κάνουν έλεγχο στην κυβέρνηση με στόχο να ανακάμψουν και να κερδίσουν ξανά. Δεν ήταν και δεν θα γίνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας, λέω από το 12 και πριν, και βεβαίως δεν ήταν και δεν θα γίνει ένα κόμμα της ενσωμάτωσης. Άρα κυβέρνηση διεκδικείται. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί το μέγιστο δυνατό ποσοστό, διεκδικεί να είναι ξανά, παρά το προχθεσινό αρνητικό αποτέλεσμα, ο κύριος εκφραστής στην επόμενη Βουλή των δυνάμεων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου. Είναι αρχηγικό κόμμα εκτός από όλα τα άλλα. Είναι ένα κόμμα με... Γιατί ετέθεν αμφιβόλο αυτό, πολύ, κατάλαβα. Με πολύ ισχυρή ηγεσία και με πολύ ισχυρή προσωπικότητα ηγέτη. Και τον τιμά το γεγονός ότι μετά από μια πολύ οδυνηρή ήττα και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό επίπεδο είναι μπροστά, είναι όρθιος, μας εμψυχώνει όλους και μας οδηγεί. Διότι ο τους Τσίπρας, υπόλοιπους που λένε διάφορα τους τιμά. Ο Τσίπρας, ο Τσίπρας έπαιξε ρόλο σπουδαίο αυτό το κόμμα να πάει από το 4, μάλιστα. στο 16, στο 27, στο 35, στο 36, στο 31, στο 20. Ένα κόμμα μεσαίου μεγέθους σήμερα. Μεγάλο τα προηγούμενα χρόνια και θα παίξει ρόλο να γίνει μεγάλο ξανά. Ο Τσίπρας αντιλαμβάνεται το ρόλο του μέσα στη συλλογικότητα ως μέρος της συλλογικότητας. Και αυτό τον κάνει πραγματικά μήπως μεγάλο ηγέτη. Μήπως αυτό είναι το πρόβλημα. Για τη συλλογικότητα μάλλον δεν δουλεύει, η άποψή μου η προσωπική... Δηλαδή ένα κυβερνητικό κόμμα, μου... επειδή λέτε ότι είμαστε κόμμα κυβερνητικό, έστω και ως πρόταση στα όργανα... Κόμμα εξουσίας, κυβερνητικό κόμμα, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε. Κόμμα που διεκδικεί να... Κυβερνώσα δημοκρατική παράταξη. Πείτε τι όπως θέλετε. Κυβερνώσα αριστερά που την έχουν πει και παλιά την έκανε στο Πασόκ. Όταν ακούγονται στον προγραμματικό διάλογο κουβέντες για τοπικά νομίσματα κτλ. Δεν μας δείχνει αυτό. Έτσι δεν είναι. Όλα αυτά κρίθηκαν και απολογίστηκαν. Μάλιστα. Και οδήγησαν. Άρα τώρα θέλετε να σβήσουν χι οι ψηφοφόροι και να πούμε ότι. Μην μας ακούτε τι λέγαμε πριν. Οδήγησαν με έναν τρόπο. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε πάνω στο γεγονός ότι είχε πιο σταθερό μήνυμα. Ότι εγώ πάω να σβήσω αυτή την κάλπη και πάω στην επόμενη για αυτοδυναμία. Ενώ εμείς τι λέγαμε και κάναμε λάθος. Πάμε να κερδίσουμε και θα δούμε μετά και ο Α και ο Β κτλ. Πρόσωπα εκεί, γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα πρέπει να αλλάξουν και να απομακρυνθούν, κύριε Ζαχαριάδη. Αυτό είχε μία αστάθεια. Ναι. Αυτό είχε μία αστάθεια. Φαντάζομαι δεν σας θέλει ο λαός που ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Όχι βέβαια. Ούτε το Πασόκ. Μα ποτέ όταν αρμενίζει στραβά, ποτέ όταν αρμενίζει στραβά δεν είναι στραβός ο γυαλός. Ο ίδιος λαός. Να τελειώσω αυτό. Όχι, θα πάμε στον κύριο Λοβέρδο. Ο ίδιος λαός. Ο ίδιος λαός. Κύριε Κουμουτσάκο. Για να μιλήσω. Ο ίδιος λαός. Να τα πω αυτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ολοκληρώνει ο κύριος Ζαχαριάδης. Ο ίδιος λαός, ο οποίος μας έκανε κυβέρνηση δύο φορές το 2015, ισχυρή αντιπολίτευση το 2012 και το 2019, πιο ασθενή αξιωματική αντιπολίτευση τώρα, αλλά αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ο λαός ο οποίος θα μας κάνει... Που δεν έχει σύνδρομο της Στοκχόλμης. Θα μας κάνει
πάλι την επόμενη μέρα μεγάλο και μεγαλύτερο κόμμα. Κύριε Λοβέρδο, τώρα εσείς... Για να μην αφήσω αυτό ασχολίαστο και να μην μονοπολίσω τον χρόνο. Το θέμα είναι, ο λαός δεν έχει σύνδρομο της Στοκχολμής. Το θέμα είναι το έχουμε και εμείς, Μην πειράβω λέμε τα πόδια μας. Σε εσάς να το πείτε, εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να το πω σε εσάς. Ο κύριος Λοβέρδος τώρα μας έστειλε πριν ένα βίντεο το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό βίντεο γιατί πότε έχει γίνει το 21. Νοέμβριο του 21. Και έχετε πει το αποτέλεσμα ουσιαστικά που έχουμε έχω τώρα. Πει το αποτέλεσμα των εκλογών. Το λέει ακριβώς. Έχω πει στην ομιλία μου ότι το Πασόκ πάει για αξιωματική αντιπολίτευση διότι όπως ο Μητσοτάκης λέει θα κάνει δύο εκλογές, έτσι έλεγε από τότε. Στις δεύτερες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέφτει, εμείς θα ανεβαίνουμε και ποιο θα είναι το σημείο σύμπτωσης δεν το ξέρουμε ακόμα. Πάμε για αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό ήταν το μήνυμά μου. Αυτός είναι και ο στόχος τώρα. Δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο από ό,τι έλεγα τον Νοέμβριο του 2021. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Είναι εφικτός ο στόχος. Εφικτότατος. Πώς όμως θα συμβεί αυτό. Πώς το έχω στο μυαλό μου πολιτικά. Ναι. Καταρχάς οι εκλογές γίνονται για να βγει η κυβέρνηση. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Είναι και θεσμικά και πολιτικά έτσι. Αν δεν βγαίνει το Πασόκ, θα συμπράξει. Το βράδυ των εκλογών του 2023-25 Μαΐου ξεκίνησε το Πασόκ τον αγώνα του από θέση αντιπολίτευσης. Όταν το 41% της Νέας Δημοκρατίας πήγαινε κοντά στην αυτοδυναμία και όλοι δείχνανε ότι δεν υπάρχουν διερευνητικές εντολές, και έτσι έγινε. Και οι τρεις αρχηγοί πήραν τις διερευνητικές εντολές και τις δώσανε πίσω. Καμιά προσπάθεια δεν έγινε. Αυτό φάνηκε, κύριε Κούτρα, από την Κυριακή το βράδυ. Και το είπα. Είπα, ξεκινάμε τον αγώνα για μια νέα εκλογή μάχη που δεν είναι δεύτερος γύρος. Είναι ανεξάρτητες εκλογές. Με άλλο εκλογικό σύστημα. Είναι καινούριος αγώνας. Και εμείς ξεκινάμε ως κόμμα της αντιπολίτευσης. Άρα έχω απαντήσει ήδη. Δεν υπάρχουν τώρα. Και τα απάντησε και ο αρχηγός του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης, εχθές. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο σε αυτά που είπε. Όμως. Έχουμε ένα κόμμα. Εσείς ισχυρίζεστε ότι στις 25 το βράδυ μπορεί να είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Στις 25 το βράδυ μπορεί να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση φυσικά. Και αυτό πώς γίνεται. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα κόμμα που κέρδισε τις εκλογές και στο οποίο μετατοπίστηκαν και πάρα πολλοί χιλιάδες δικοί μας ψηφοφόροι θεωρώντας ότι κινδυνεύουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Κινδυνεύει ο τόπος από το ΣΥΡΙΖΑ. Και δικοί μου προσωπικοί ψηφοφόροι πήγαν στο Μητσοτάκη. Πήγαν στη Νέα Δημοκρατία ειδικά τις τελευταίες τρεις μέρες. Έγινε μια ανατροπή. Όπως ήρθαν και από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο δικό μας πολιτικό χώρο, που δεν είμαι και η προτίμησή τους και λογικό είναι. Τώρα. Πολύ λογικό, συμφωνώ. Πολύ λογικό, ναι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Συμφωνούμε τουλάχιστον να τα λέμε. Να τα λέμε γιατί είμαστε λογικοί. Άλλα δεν συμφωνούμε. Τώρα όμως. Προσέξτε. Εμείς δεν μπαίνουμε στο δεύτερο αυτό εκλογικό αγώνα με αλαζονία. Επειδή πάθαμε το 2012 τα ίδια, ξέρουμε να φερθούμε πολιτικά ως σοβαροί. Μετριοπαθείς, να πούμε βέβαια στον ψηφοφόρο, τέρμα τα πειράματα με το κέντρο και την κέντρο αριστερά. Υπάρχει εκφραστής του χώρου. Ο εκφραστής του χώρου εδώ και δεκαετίες αποδεδειγμένα και όρημα είναι το Πασόκ και καλούμε κάθε ψηφοφόρο ο οποίος είχε μετατοπιστεί και τον καταλαβαίνουμε καταρχάς, τον καλούμε να γυρίσει στο σπίτι του. Αυτή η πορεία θα γίνει με προγραμματικό λόγο. Δεν θέλουμε ούτε κόντρες με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να τον ταπεινώσουμε θέλουμε, ούτε εκδικητική μανία έχουμε. Όλα αυτά είναι στην άκρη. Τι έχουμε όμως. Έχουμε το πολιτικό μας επιχείρημα. Όπως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση, χρειάζεται και μια σοβαρή αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση στην οποία να επενδύει και ο πολίτης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σοβαρή αντιπολίτευση. Δεν έκανε σοβαρή αντιπολίτευση 4 χρόνια. Αυτά που έλεγε και με τα οποία οδηγήθηκε και στις εκλογές, δεν ήρθα εδώ να κάνω κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθα εδώ να ζητήσω υποστήριξη από τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Ήρθα εδώ να πω ψηφίστε Πασόκ. Δεν ήρθα εδώ να βγάλω το μάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Αρκετά οι δικές μου κόντρες με το κόμμα αυτό πολλά χρόνια. Νομίζω ότι επέπλεψα σε όλους. Κουράστηκε ο κόσμος την οργή, πρέπει δεν να θέλουμε πω. Άλλο... Εμείς αυτό λαμβάνουμε. Δεν θέλουμε άλλο αυτή την ένταση και ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου. Θέλουμε όμως να πούμε στο δημοκρατικό ψηφοφόρο, στον ψηφοφόρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς, ότι έχει εκφραστεί. Μάλιστα. Και είναι το Πασόκ. Βλέπω, βλέπω από τη συζήτηση που έγινε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ότι τα αποτελέσματα της 21ης Μαΐου. Προδιαθέτουν, βλέπετε ότι όλα τα κόμματα εμείς είπαμε καμία αλαζονία και θα το κάνουμε πράξη. Το ακούω το ίδιο από τον κύριο Λοβέρδο. Δεν το είπε τόσο καθαρά ο κύριος Ζαχαριάδης, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω προσπαθούν να δώσουν. Δεν είναι αλαζονική. Όχι τόσο καθαρά. Όχι ο Ζαχαριάδης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τα αλαζονική συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ότι θα επιχειρήσουν ένα αντιμέτωπο αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Έτσι σας ερμήνευσα. Συγγνώμη, μιλάει δεύτερη φορά ο κύριος Κουμουτσάκος. Γιατί μίλησε πιο λίγο από όλους. Το μόνο που δεν κατάλαβα. Όπως δεύτερος γύρος δεν. Το μόνο που βλέπω. Μια φράση δεν έχετε παραπάνω. Το μόνο που δεν κατανόησαν είναι την αιμονή τους στο πρόταγμα το πολιτικό που είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Ελάτε, μία φράση κύριε Ζαχαρίου. Δεν υπάρχει διμέτωπος. Ναι. Ένα μέτωπο έχουμε. Ποιον έχετε στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Είναι καθαρό. Τη Νέα Δημοκρατία ή τη δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο κατεξοχήν πυλώνας της δεξιάς. Ελάτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Άκουγα σήμερα πρωί τον κύριο Σκέρτσο, ο οποίος έκανε 2,5 λεπτά να το πει αυτό για ένα κόμμα που είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Υπάρχει και αριστερά και κεντροαριστερά. Κύριε Λοβέρδο, δεξιά και κεντροδεξιά και όλα αυτά. Στον κύριο Κουμουτσάκο και σε αυτό που είπε. Να μου επιτρέψετε να πω ότι είναι αναλογικό να υποστηρίζει κάποιος ότι όταν τον αντιπολιτεύονται είναι κακό. Δεν είπα αυτό. Πρέπει να σας αντιπολιτευτούμε. Και πρέπει να δεχτείτε την αντιπολίτευση. Κύριε, η αντιπολίτευση δείχνει την ωριμότητα ενός κράτους. Κάναμε πολύ ωραία συζήτηση με την ελπίδα να είστε και οι τρεις στη Βουλή. Σας το ευχόμαστε έτσι. Και να είστε στις άλλες εκλογές. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται όλο μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει.